Η παρέμβασή μου θα περιοριστεί στο έργο που αφορά το φράγμα Τσικνιά. Αναφέρθηκε εξάλλου και σε προηγούμενο ο Γιάννης Οδηλής σε άλλα έργα για τα οποία έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό. Βεβαίως ξεκινώντας, επειδή άκουσα, δεν θα αναφερόμουν, αλλά επειδή άκουσα στην αρχική παρέμβαση του Υπουργού, συνδυάστηκε το έργο του φράγματος Τσικνιά με την αναφορά στο έργο της Εθνικής Οδού Καλονής Ιγρίου. Και εκεί, επειδή όντως έγιναν τα εγγένεια, όμως υπάρχουν ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα και παρεπιπτόντως τα θέτω, επειδή ακριβώς τέθηκαν και από τον ίδιο τον Υπουργό. Πρώτον, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλωτριώθηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο, πότε έχει σκοπό το Υπουργείο να τους αποζημιώσει, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για ένα έργο το οποίο μετά από πάνω από 10 χρόνια υποτίθεται ότι εγγενιάστηκε. Δεύτερον, επειδή ήδη είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία ότι μετά ακριβώς τα εγγένεια του έργου και όταν δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, έχουν προκληθεί σειρά τροχαίων ατυχημάτων λόγω ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την ασφάλεια του οδικού δικτύου, ελλείψεων κυκλικών κόμβων και σημεία άλλα, στο σημείο μάλιστα που έγιναν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, είτε σε άλλο σημείο όπως αυτό στο κόμβο Λαμψάρνων Άντισας, στον κόμβο Ανεμότιας. Και βεβαίως εγώ να θέσω ένα ερώτημα που προκύπτει κυρίως από την πείρα, από την οπτική εικόνα του έργου. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει και τεχνική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου του οδικού δικτύου Καλονής Ιγρίου, γιατί πραγματικά προβληματίζει. Και το λέω καλοπροαίρετα, γιατί είναι ένα έργο που πραγματικά το περίμεναν για πάνω από μια δεκαετία οι κάτοικοι του νησιού. Όμως προβληματίζει αν αυτή είναι πράγματι η τελική μορφή του έργου, όταν μιλάμε για μια εθνική οδό που σε όλη της την έκταση δεν έχει ούτε για δείγμα κρασπεδόρυθρα που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί, αν θέλετε, και να μην διαβρωθεί λίγα χρόνια μετά η άσφαλτος σε όλη την έκθεση. Προβληματίζει, αν θέλετε, και οπτικά και το πάχος της ασφάλτου κλπ. Δεν θέλω να πω σε περισσότερα τεχνικές λεπτομέρειες. Όμως θέτουμε το ερώτημα αν έχει ολοκληρωθεί τεχνικά η κατασκευή του έργου, αν έχει παραδοθεί δηλαδή και τεχνικά το έργο. Και αυτό κλείνω σε σχέση με τον οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου, που και βεβαίως περιμένουμε τουλάχιστον να ακούσουμε και την απάντηση και σε σχέση με την αποζημίωση των ιδιοκτητών που έχουν απαλωτριωθεί τα κινητά τους. Τώρα, σε σχέση με το φράγμα Τσικνιά, είναι πράγματι ένα έργο που δεν ξεκίνησε να συζητιέται, για να διορθώσω, σωστά υπόθηκε ότι συμβασιοποιήθηκε πρώτη φορά, τέλος πάντων δημοπρατήθηκε το 2013, όμως η συζήτηση για το φράγμα Τσικνιά πάει πολύ πίσω, πάει στη δεκαετία του 90, όπου τότε πραγματικά είχε προβληματίσει το κατά πόσο χρειάζεται να υπάρξει ένα φράγμα για την άρδρευση, και τονίζω για την άρδρευση του κάμπου της Καλονής, που ήταν πράγματι ένα πολύ χρήσιμο έργο που το ζητούσε τότε και όλη η τοπική κοινωνία. Τι ήταν αυτό που σταμάτησε την κατασκευή του φράγματος από τη δεκαετία του 90? Ήταν ο πολύ μεγάλος όγκος του φράγματος όταν στη μελέτη που έγινε, και τότε υπήρξαν ενστάσεις από το τότε Υπουργείο Γεωργίας με βάση περιβαλλοντικές μελέτες που είχαν γίνει και που επιστημονικά δεν έχουν ανατραπεί, να μου επιτρέψετε, μέχρι σήμερα, ότι όλος αυτός ο τόσο μεγάλος όγκος του φράγματος μπορεί να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα στον κόλπο της Καλονής, γιατί είναι γνωστό ότι ο ποταμός Τσικνιάς τροφοδοτεί σε καθοριστικό βαθμό τον κόλπο της Καλονής και με γλυκό νερό, διατηρώντας σε φυσιολογικά επίπεδα την αλατότητα του κόλπου, γιατί μιλάμε για έναν αρκετά ρηχό κόλπο με εξατμίσεις και λοιπά, που χρειάζεται αυτή τη τροφοδότησή του με γλυκό νερό, αλλά και με φερτά υλικά που βοηθούν, συμβάλλουν σημαντικά τη διατήρηση του ιδιαίτερα μεγάλου ενάλλου πλούτου του κόλπου της Καλονής, που είναι γνωστό βεβαίως
και απαραίτητος για μεγάλη μερίδα αλλιέων που δραστηριοποιούνται στον κόλπο και οι οποίοι έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες, και δεν είναι οι μόνοι που έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες σε σχέση με το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η κατασκευή του φράγματος σε ένα τόσο μεγάλο όγκο. Γιατί βεβαίως δεν αμφισβητεί κανένας την αναγκαιότητά του, όμως υπήρξαν, αν θέλετε, και ξαναλέω, από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, διαφορετικές απόψεις σε σχέση με τον όγκο του, ότι θα μπορούσε αυτός να καλύπτεται με ένα μικρότερο φράγμα των 8 εκατομμυρίων κυβικών, και όχι, κυβικών μέτρων, και όχι των 12 που προβλέπεται σήμερα. Και αυτός ήταν και ο λόγος τότε που σταμάτησε τότε το έργο και πέρασε, αν θέλετε, από πολλές παλινοδίες μέχρι να φτάσει σήμερα στη συμβασιοποίησή του. Επίσης, και ξαναλέω ότι υπήρχε από τότε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του ως αρδρευτικού φράγματος, και δεν θέλω να πω το ιστορικό, γιατί τέλος πάντων μετατράπηκε σε υδρευτικό για να μπορέσει να μπει σε κάποια προγράμματα χρηματοδοτήσεων που δεν προέβλεπαν για αρδρευτικά έργα. Και σήμερα τελικά γεννάται ένας προβληματισμός. Είναι πράγματι αναγκαίος αυτού του όγκου, και τονίζω δεν αμφισβητούμε την ίδια την αναγκαιότητα της δημιουργίας του φράγματος, αλλά αυτού του όγκου του φράγματος. Πρώτον, το τι συνέπειες θα έχει αυτό στον κόλπο της Καλονής, και δεύτερον, είναι πραγματικά αναγκαίος για να ιδρευτεί η πόλη της Μυτιλίνης, δηλαδή για να μεταφέρεται πόσιμο νερό μετά από επεξεργασία, γιατί είναι γνωστό ότι ο ποταμός Τσικνιάς, το νερό του δεν είναι πόσιμο, χρειάζεται επεξεργασία και καθαρισμός του νερού, να μεταφερθεί με αντλιοστάση και με υδραγωγείο σε μια απόσταση 30 και πλέον χιλιόμετρων, κατά τη γνώμη μας εκτινάσσοντας τελικά και το κόστος του νερού, όταν υπάρχουν άλλες πηγές κοντά στην πόλη της Μυτιλίνης που θα μπορούσαν με σωστότερη διαχείρισή τους να συνεχίσουν να υδροδοτούν με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό την πόλη, και όχι βέβαια να φορτωθεί ένα πολύ μεγάλο κόστος για την ολοκλήρωση αυτού του έργου και τελικά για να φτάσει, που αμφισβητείται αν είναι αναγκαίο να υπάρξει η υδροδότηση και της πόλης της Μυτιλίνης από αυτό το φράγμα, ή αν θα μπορούσαν, ας πούμε, αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν από άλλα, από μικρότερων έκταση φράγματα που θα μπορούσαν και να λειτουργούν, και άλλα που υπάρχουν και έχουν εγκαταλειφθεί σε άλλα σημεία του νησιού. Και βεβαίως όταν συνεχίζουν και κατά τη γνώμη μας και δεν έχουν ανατραπεί επιστημονικά οι περιβαλλοντικές μελέτες που οδήγησαν στο όλα αυτά τα χρόνια να μην προχωράει σε αυτή την έκταση το φράγμα, ενώ υπήρχε από τότε η κατεύθυνση να γίνει νέα μελέτη για μια μικρότερη έκταση φράγμα που θα μπορούσε πράγματι να είναι πολύ ευεργετικό για την άρδρευση της πεδιάδας της Καλονής. Και βεβαίως για να λειτουργήσει θα ήταν επαρκέστατο για να υδροδοτεί τα γύρω χωριά και την Αγία Παρασκευή, που πράγματι έχει πρόβλημα με την υδροδοτική. Σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε, σας παρακαλώ, κυρία Κομνηνάκα, μας ακούτε? Η μικρότερη έκτασή του, και κλείνω με αυτό. Ναι, κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ευχαριστώ. Η μικρότερη έκταση του φράγματος θα μπορούσε να καλύπτει αυτές τις ανάγκες, χωρίς βεβαίως να δημιουργεί ένα φαραωνικό έργο που έχει προβληματίσει, να το πω έτσι, σε σχέση με άλλες επιπτώσεις που θα μπορεί να έχει. Ευχαριστώ πολύ.